Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία της 45χρονη από τη Ρόδο, που ομολόγησε τη δολοφονία 4 ατόμων που φρόντιζε και την απόπειρα δολοφονίας του παιδιού της σε ηλικία 1 έτους. Η απόφαση ήταν ομόφωνη από τον τακτικό ανακριτή και την αντιεισαγγελέα πλημελιωδικών Ρόδου. Η 45χρονη κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρημη ψυχική κατάσταση και την δολοφονία της 75χρονης κατάκητης Φλόρας Καζέλη, προέβαλε τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού λόγω σχιζοφρένειας. Προς τούτο υπέβαλε στοιχεία από προηγούμενες ιατρικές γνωματεύσεις της και από τον εγκλεισμό της σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Σημειώνεται ότι είχε υποβληθεί αίτημα για την διενέργεια ιατρικής ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης που δεν είχε ικανοποιηθεί ακόμη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 45χρονη θα μεταφερθεί στις φυλακές του Κορυδαλλού και εκεί θα διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη. Υποστήριξε εξάλλου ότι τέλεσε τα εγκλήματα που ομολόγησε γιατί είχε διακόψει την φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε, διότι της προκαλούσε καταστολή και αδυναμία να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της ως οικιακής βοηθού. Κατά την απολογία της, αναφέρθηκε στο 21 ετών σήμερα παιδί της, λέγοντας ότι παντρεύτηκε σε μικρή ηλικία και επειδή δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί τη μητρότητα σε τόσο νεαρή ηλικία, οπειράθηκε να το πνίξει όταν εκείνο ήταν μόλις 1 έτους.